κλείσουμε με μια τελευταία τοποθέτηση. Δεν θα σας αργήσω πολύ. Περιμένει και το φαγητό, βέβαια. Έχουμε μείνει και λίγοι, ελάχιστοι. Ήθελα πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω όλους πάλι που ήρθατε. Να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, εγώ εκτιμώ ως θετική τη σημερινή συνάντηση και να ευχαριστήσω επίσης όσους, με τον οποιοδήποτε τρόπο, έκαναν κάποια πρόταση ή διατύπωσαν γνώμες, είτε πρόκειται για τεχνικά έργα, όπως τελευταία ο φίλος ο Χρήστος Τσάκαλος, αλλά είτε οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι που δημιουργεί, αν θέλετε, την ζωντανή και σοβαρή σχέση ανάμεσα στον Δήμο και τους δημότες του, μια σχέση η οποία πρέπει να είναι σχέση ελέγχου, σχέση προτάσεων, σχέση συμμετοχής και ούτω καθεξής. Μια τέτοια σχέση εμείς θα προσπαθήσουμε να την οικοδομήσουμε μέχρι τέλους. Τέτοιες συζητήσεις και όχι μόνο τέτοιες, αλλά και αν θέλετε και κατά γειτονιά και με περισσότερο χρόνο, γιατί οι λιγότεροι άνθρωποι, περισσότερος κόσμος και μεγαλύτερη δυνατότητα να διατυπωθούν απόψεις και προτάσεις, έχουμε σκοπό να τη συνεχίσουμε, να τη ξεκινήσουμε και να τη συνεχίσουμε. Τώρα, μία κουβέντα μόνο θέλω να πω. Πραγματικά το είπαν και αρκετοί, το είπα και εγώ. Είμαστε 2,5 μήνες Δημοτική Αρχή, ούτε 100 μέρες δεν έχουμε κλείσει ακόμα. Λοιπόν, 2 μήνες και 23 μέρες. Και όπως είπα και στην ομιλία μου, είχαμε την ατυχία, αν θέλετε, την πρόβλεψη του Καλλικράτη, το επίτηδες, που λέει ότι η ανάληψη των νέων δημοτικών αρχών θα γίνεται 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό συμπίπτει, πρώτον, όπως εξήγησα, με το άνοιγμα των παιδικών σταθμών, στους οποίους δεν προλάβαμε καν να σχεδιάσουμε τίποτα φέτος εμείς. Τώρα προσπαθούμε, όχι τώρα, από την 1η Σεπτεμβρίου, με το άνοιγμα των σχολείων, με την ψήφιση βεβαίως των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών και τέλος με την με τη συγκρότηση των προϋπολογισμών, με τους προϋπολογισμούς. Ναι, με τους προϋπολογισμούς. Αντιλαμβάνεστε ότι στο σημείο αυτό πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλά πράγματα δεν μπορέσαμε καν να βάλουμε τη σφραγίδα μας. Είναι ένα αρνητικό. Αλλά έχουμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα όμως με τις αναμορφώσεις που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε να δώσουμε τη διαφορετική σκοπιά και ματιά του δικού μας προγράμματος και των δικών μας θέσεων. Από αυτή την άποψη θέλω να πω ότι και βεβαίως εξαιτίας και του γενικότερου κλίματος ότι εμείς σε τοπικό επίπεδο θα κάνουμε τα πάντα. Είμαστε αισιόδοξοι παρά τις μεγάλες τεράστιες δυσκολίες. Είμαστε αισιόδοξοι διότι έχουμε ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Τη φιλοσοφία να είμαστε μαζί με τον κόσμο, κοντά με τον κόσμο, να τρέχουμε για τα προβλήματά του και να διαθέτουμε και την ψυχή μας ακόμα γι' αυτό. Δεν ήρθαμε στην πολιτική για να βγάλουμε χρήματα. Ήρθαμε για να υπηρετήσουμε τον κόσμο. Αυτό ακριβώς είναι η φιλοσοφία μας. Αυτή είναι η νέα Δημοτική Αρχή του Πειρώνα. Και από αυτή την άποψη θέλω να πω ότι ξεκινώντας να λύνεις προβλήματα πρέπει να δεις το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι. Διότι ακούγεται από κάποιες ιδέες και προτάσεις όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα να αγωνιζόμαστε. Και σαφώς αγωνιζόμαστε. Ήδη ανήκω σε μια μεγάλη ομάδα δημάρχων που μέχρι τώρα με δύο κεντρικές, αν θέλετε, συνεντεύξεις τύπου έχουμε βάλει δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Και θα βάλουμε και το θέμα του οικονομικού. Προσπαθώντας, όπως είπα και στην ομιλία, να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο. Άρα λοιπόν, δεν στέκει η κριτική ότι εμείς δεν θέλουμε να αγωνιστούμε και ότι δεν είμαστε αγωνιστές και κάποιοι άλλοι είναι πιο πολλοί από εμάς αγωνιστές. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το εξής. Τελικά, μέχρι να αποδώσει αυτός ο αγώνας, γιατί εδώ είναι η ουσία του ζητήματος και της κριτικής που μας γίνεται από κάποιους. Μέχρι να αποδώσει αυτός ο αγώνας, τι πρέπει να κάνουμε. Πείτε μου εσείς, τι πρέπει να κάνουμε. Να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, επειδή τα πεντάμινα είναι τα χειρότερα ίσως, το χειρότερο ίσως πρόγραμμα που έχει βγει. Αλήθεια, ρώτησε κανείς έναν άνεργο τι σημαίνει 5 μήνες δουλειά. Επειδή
όπως εξήγησα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη δέχομαι κόσμο και οι 8 στους 10 έρχονται να μου ζητήσουν δουλειά. Τι άλλο να έρθουν οι άνθρωποι? Η ενεργία έχει φτάσει εκεί που δεν πάει άλλο, ας πούμε. 1,5 εκατομμύριο είναι οι άνεργοι. Έρχονται και μου ζητάνε μια μέρα δουλειά. Να δουλέψω για 2 μέρες, καταλαβαίνετε, που βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να κατανοηθεί αυτό το ζήτημα, γιατί βεβαίως δεν είναι αυτό που θέλουμε, είναι αυτό που μπορούμε σήμερα. Και αυτό που μπορούμε πρέπει να το κάνουμε μέχρι κεραίας. Γιατί ακριβώς αυτό δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να σταθεί στα πόδια του και να αγωνιστεί. Γι' αυτό με τα δίκτυα ειδικής προσπαθούμε και φάρμακα να δώσουμε στον κόσμο. Όχι εμείς, όσοι προσπαθούν στον κόσμο που είναι ανασφάλιστος κτλ. Τρόφιμα σε όσους δεν μπορούν. Λύνουμε το πρόβλημα συνολικά. Δεν το λύνουμε. Βεβαίως δεν το λύνουμε. Αλλά κρατάμε τον κόσμο όρθιο για να μπορεί να αλλάξει τη ζωή του, να αισιοδοξήσει και να προσπαθήσει να πετύχει. Και ακριβώς με αυτό τελειώνω. Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε δύναμη. Η δύναμη ξεκινάει από τη δική μας διάθεση και ακουμπάει στη δική σας πρόθεση να είσαστε μαζί, να είμαστε μαζί για να κάνουμε μεγάλα πράγματα και να αλλάξουμε πραγματικά τον Βερολίνο. Σας ευχαριστώ πολύ.